έπαιζα ποδόσφαιρο, πριν το ατύχημα έπαιζα ποδόσφαιρο και ασχολιόμουν με τον αθλητισμό. Μετά το ατύχημα ήθελα να ασχοληθώ πάλι με τον αθλητισμό όπως και πριν. Έκανα κάποια αθλήματα, αλλά κατέληξα στο μπάσκετ με καρότσι γιατί είναι συναρπαστικό. Είναι ομαδικό άθλημα αυτό που έκανα και πριν που έπαιζα ποδόσφαιρο και γι' αυτό ασχολήθηκα και με τον μπάσκετ. Ξεκίνησα το 1999 προς 2000 με την ομάδα της Ρόδου. Τότε ιδρύθηκε και η ομάδα στη Ρόδο. Το πρωτάθλημα γίνεται κάθε χρόνο σε δύο ομίλους. Είναι ο Νότιος Όμιλος και ο Βόρειος Όμιλος. Εμείς είμαστε στο Νότιο Όμιλο. Γίνεται κανονικά κάθε Σαββατοκύριακο η αγωνιστική. Οι πρώτοι του κάθε ομίλου περνάνε απευθείας στο Final Four. Να έρθουν περισσότεροι αθλητές, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά άτομα με αναπηρίες, οι οποίοι δεν βγαίνουν από το σπίτι. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε λίγο πίσω από τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, π.χ. Ιταλία, Αγγλία, Γαλλία, Ολλανδία. Αλλά γίνεται μια προσπάθεια, έχουν έρθει νέοι αθλητές, υπάρχουν καλοί παίχτες, απλώς χρειάζονται τα σωματεία να αναπτυχθεί περισσότερο το μπάσκετ, δηλαδή να δημιουργηθούν καλές ομάδες, να γίνουν περισσότερες για να υπάρχει πιο μεγάλος ανταγωνισμός και να έρθουν περισσότεροι παίχτες, να μπορείς να επιλέξεις τους παίχτες από μεγάλο αριθμό αθλητών. Η Εθνική Ιταλίας βγαίνει από 600-700 παίχτες. Εδώ η Εθνική Ελλάδας βγαίνει από πολύ λιγότερους, ας πούμε. Γιατί υπάρχουν λίγα σωματεία, είμαστε 13-14 στο σύνολο. Νομίζω ότι πρέπει να αναπτυχθεί περισσότερο το άθλημα, να δημιουργηθούν πολλές περισσότερες ομάδες, να προσεγγίσουμε παιδιά να ασχοληθούν με το άθλημα, να το μάθουν για να, τα επόμενα χρόνια να ανεβεί και η δικιά μας η Εθνική, να μπορεί να ανταγωνιστεί τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες.
το πρωτάθλημα είναι χωρισμένο σε δύο ομίλους και αυτό δεν δίνει τη δυνατότητα να υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός. Με αποτέλεσμα να στηρούμαστε δηλαδή σαν παίκτες σε εμπειρία και σε αγώνες. Το να είσαι προπονητής και παίκτης είναι πολύ δύσκολο. Και λέω πολύ δύσκολο γιατί πρέπει την ώρα του παιχνιδιού να σκέφτεσαι και το πώς λειτουργούν και οι υπόλοιποι παίκτες. Σε αυτό βοηθάει και η υπόλοιπη ομάδα που γνωρίζουν ευθύς εξ αρχής ότι ο ρόλος θα είναι διπλός ο δικός μου. Και με τη βοήθεια των παιδιών δηλαδή γίνεται πιο εύκολο το έργο μου. Χρόνο με το χρόνο αυτό που βλέπω είναι ότι και έρχονται νέοι αθλητές και έχουν ανέβει οι παλιότεροι και αυτό είναι καλό για το χώρο και για την εθνική ομάδα.